Χόρχε. Δώσε αναχώρηση 11.30 ώρα. Πιστεύω 4.30 να πιάσουμε Σαντορίνη. Οκ. Την πορτοκαλάδα σας. Θαυμάσια, ευχαριστώ. Θέλετε τίποτα άλλο? Το καινούργιο αρθυποπλίαρχο. Το ποιον? Να ειδοποιήσει τον καινούργιο αρθυποπλίαρχο να έρθει εδώ στη γέφυρα που τον θέλω. Μα και πώς τον λένε αυτό τον καινούριο αρθυπο, πώς τον είπατε? Αρθυποπλίαρχο Δεσποινής, και νομίζω ότι οφείλετε να μάθεις το όνομά του. Ναι, οφείλω, αλλά ξέρετε είμαι καινούρια. Καινούργια? Ναι, πρώτη φορά δουλεύω στο κρουαζιερόπλοιο. Μάλιστα. Καινούργια. Το ονοματάκι σου? Κικί. Κικί. Κάθισε Κικίτσα να σε ενημερώσω. Πρώτον είμαι ενημερωμένη και δεύτερον δεν κάθομαι ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Και μετά την υπηρεσία σου τι κάνεις? Αναπαύομαι. Αναπαύεσαι. Και μετά την ανάπαυση? Ξαναπιάνω υπηρεσία. Ξαναπιάνεις υπηρεσία, θαυμάσια. Λοιπόν, ο καινούργιος ανθυποπλίαρχος λέγεται Χατζηνικολάου. Μανώλης Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Κικίτσα. Ναι. Τις ελεύθερες ώρες σου με τι ασχολείσαι? Προπονούμε στο καράτε. Ευχαριστώ, πηγαίνετε. Θαυμάσια. Και δεν μου λες Ανέστη, τον ξέρεις εσύ αυτόν τον Χατζή τέτοιον εδώ? Πώς τον λένε μωρέ αυτόν τον? Τον ξέρω, αλλά δεν τον πήρε το μάτι με εδώ πέρα. Λοιπόν, άμα τον δεις, πες του ότι τον θέλει ο καπετάνιος. Πώς τα κρατάς έτσι, ρε παιδάκι μου? Θα σου πέσουνε, πρωτάρα είσαι. Γιατί έτσι τα κράταγα στα άλλα πλοία, τώρα πώς θα τα κρατήσω ανάποδα? Να, έτσι με το ένα χέρι. Ορίστε. Δεν μου λες Ανέστη, μήπως θες να κάνω και κανένα ακροβατικό? Απαράτα μέσα σε μου. Ω! Μυστήριες. Έλα, Χριστέ και πάμε. Όχι, πίσω μου κοιτάζει, κοιτάζει μπροστά σου. Γιατί δεν μ' άφησες και πέσα πάνω σου? Με συγχωρείτε κυρία Αρθυπο, του πλοίου είστε? Όχι, του ελικοπτέρου, του πλοίου δεν είμαι. Α, κι εγώ του πλοίου είμαι. Χαίρομαι πολύ. Δεν χαίρομαι καθόλου. Καλά, δεν πειράζει. Κράτα εδώ να μαζέψω αυτά. Ορίστε. Μήπως κατά τύχη γνωρίζετε τον καινούριο ανθυποτέτιο του πλοίου? Όχι, ανθυποτέτιο δεν γνωρίζω. Ξέρω τον κύριο ανθυποπλίαρχο. Ναι, αυτόν. Κάποιο Μανώλη Χατζητέτιο. Μανώλη Χατζητέτιο δεν ξέρω. Ξέρω τον Μανώλη Χατζηνικολάου. Αυτό, παιδί μου, σου λέω και εγώ. Μανώλη Χατζηνικολάου. Το γνωρίζεις? Τον γνωρίζω. Ανθυποπλίαρχος. Ανθυποπλιοαρχότατος. Πολύ ωραία. Μήπως ξέρεις που τεμπελιάζει αυτή τη στιγμή? Δεν μου λες, παρακαλώ. Εσένα τι σε νοιάζει? Καλημέρα, σκασίλα μου, αλλά τον ζητάει ο καπετάνιος επηγόντως απάνω στη γέφυρα. Ο καπετάνιος, έφυγα. Αγκαθόν, θέλω να έχω ένα αναψυκτικό, παρακαλώ. Αναψυκτικό, πατάλα, κερνάει το κλείο. Όλα. Χαίρετε, άνθρωποι που πλήρθε. Παντρεμένος? Παναγία. Θαυμάσια. Αραβωνιασμένος? Τούτο. Κουνιέμαι από τη θέση μου. Θαυμάσια. Εγώ παντρεμένος. Θαυμάσια. Καθόλου. Διότι η γυναίκα μου υποψιάζεται πως την απατώ. Κακό. Είναι δυνατόν ένας καπετάνιος σαν και εσάς να πατάει τη γυναίκα του? Γιατί δεν είναι δυνατόν, αρθυποπλίαρχε? Θέλω να πω, είναι δυνατόν ένας καπετάνιος σαν και εσάς να πατάει τη γυναίκα του μόνο με μία γυναίκα? Μπράβο. Τώρα με κατάλαβες. Δεν την απατώ με μία, αλλά με τρεις. Να τις χιλιάσετε. Άμα δε. Γιατί? Γιατί η γυναίκα μου κάτι μυρίστηκε και φοβάμαι πως θέλει να με χωρίσει. Αλλά εγώ, ανθυποπλίαρχε, την αγαπώ τη γυναίκα μου. Τη θέλω. Τη θέλετε όμως και τις άλλες τρεις? Αν ήταν δυνατόν και 13. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Από μένα τι θέλετε? Πάμε να σε κεράσω κάτι. Πολύ δραματικά τα λέτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο δικηγόρος μου με ειδοποίησε ότι η γυναίκα μου, για να μαζέψει αποδείξεις, δεν αποκλείεται να βάλει κάποιον από το προσωπικό του πλοίου να με παρακολουθεί. Γι' αυτό και εσείς στο ταξίδι πρέπει να είστε άψογος. Ναι, ναι, μακριά από γυναίκες. Να τις αποφεύγω όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ναι, ναι, μυστεία από γυναίκες. Μόνο με άντρες. Ε, όχι, και άντρες. Θέλω να πω να κάνετε παρέα με άντρες. Ναι, αλλά με τις άλλες τρεις που λέγαμε τι θα γίνει? Μα να βρούνε κάποιον. Κόμενο? Όχι, ερωκήρυκα. Αποκλείεται. Εγώ την Μπέμπα, την Τζούλη και την Αθανασία τις αγαπώ. Δεν θέλω να τις χάσω με τίποτα. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως, ειδικά για αυτό το ταξίδι, βρω κάποιον έτσι λίγο ακίνδυνο, έτσι να τους κάνει παρέα. Κάνα μαλάκα. Ναι, ναι. Τον βρήκα κιόλας. Μπράβο, τον ειδοποιήσατε? Τον ειδοποίησα. Μπράβο, θα έρθει? Ήρθε. Μπράβο. Ποιος είναι? Εσύ. Μπράβο. Εγώ, όχι και μαλάκας.
Χαίρετε. Πάγκο μαλάκα. Πάγκο. Αντιοπλίγιο. Μανώλη. Μανώλη. Δεν ήθελα να σε πω. Τι σου είπα. Μια απλή εξυπηρέτηση. Εν πάση περιπτώσει, σε διατάξανε, υποπλήρκε. Διατάξει, καπετάνιε. Ορίστε μας. Λοιπόν, θα αναλάβεις να κάνεις παρέα στις τρεις κοπέλες που σου ανέφερα. Εγώ είναι σαν να μην υπάρχω στο καράβι. Τέλος πάντων. Και μην το νομίζεις και με πλησιάσει καμιά, αλίμονό σου. Και αλίμονό της. Και μην το νομίζεις και εσύ και απλώς χείρεσαι καμιά, τρεις αλίμονό σου. Τρεις αλίμονό. Αν απλώς είναι αυτές. Αποκλείεται. Είναι τρελές και παλαβές μαζί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ήδη πάνω στο καράβι βρίσκεται η Πέμπα. Θα αναλάβεις να τη κάνεις παρέα μέχρι το επόμενο λιμάνι που θα ανέβει η Τζούλη. Και στο τρίτο λιμάνι θα κατεβάσεις τη Τζούλη και θα παραλάβεις την Αθανασία. Κατάλαβες? Ποια Αθανασία? Η Αγία Αθανασία του Γαλλίου. Ποια Αθανασία του Γαλλίου, μπορεί. Αυτή είναι γριά. Λοιπόν, θα αναλάβεις να κάνεις και στις τρεις από ένα δωράκι. Αυτό εδώ θα το δώσεις στην Πέμπα, την οποία αποκαλώ χαριτευτικά Μπαρμπουνάκι. Μπαρμπουνάκι. Αυτό εδώ στην Τζούλη, την οποία αποκαλώ Λιθρινάκι. Λιθρινάκι, μάλιστα. Εδώ το Μπαρμπουνάκι, εδώ το Λιθρινάκι. Και αυτό εδώ στην Αθανασία, την οποία αποκαλώ Τσιπούρα. Όχι, Λαβράκι. Λαβράκι. Στην Κολότσιπη το Λαβράκι. Λοιπόν, πήγαινε τώρα, γιατί σε περιμένει στη σουίτα η Μπέμπα. Ναι, το Λιθρίνι. Το Μπαρμπούνι. Ένα λεπτό να ανακεφαλαιώσω. Λοιπόν, Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, Λαβράκι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, Λαβράκι. Θαυμάσια. Ας σας ζητήσουν πού θα πω ότι είστε. Τίποτα. Είμαι απασχολημένος μας. Έχει έρθει ο καινούριος ιδιοκτήτης του πλοίου και κουβεντιάζω μαζί του. Αμπά, έχουμε καινούριο πλειοκτήτη. Ναι, και έχω πληροφορίες ότι ο καινούριος πλειοκτήτης, ή μάλλον πλειοκτήτρια για τη γυναίκα, είναι κάποια βαρδινοχρήστου, βρίσκεται στο πλοίο Ιγκόγκλητο να δει πώς λειτουργούμε. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, αν δημοπλίαρχε. Μη σας νοιάζει, όλα θα λειτουργήσουν τέλεια. Λοιπόν, πήγαινε γιατί έχεις αργήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε έτσι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, Λαβράκι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, Λαβράκι. Ανάποδα. Λαβράκι, Λιθρίνι, Μπαρμπούνι. Θαυμάσια. Ναι. Δεν μου λέτε, αυτή η Μπέμπα έχει μήπως έτσι κανένα ψώνιο, κανένα χόμπι. Ναι, καταρχάς είναι πολύ ζελιάρα. Μετά έχει ψώνιο με το Βούδα. Το Παπανδρέου. Ποιο Παπανδρέου, μωρέ. Το Βούδα. Ναι. Και της αρέσει πάρα πολύ το Καρουπαράγκα. Τι είναι αυτό? Κάνε μου έρωτα. Ορίστε. Καρουπαράγκα θα πει κάνε μου έρωτα. Αν σου πει αυτή η Καρουπαράγκα, εσύ θα πει Παράγκα Καρού. Δηλαδή πολύ ευχαρίστω. Όχι! Δηλαδή δεν πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μπέμπα και σου λέω. Καρουπαράγκα. Παράγκα Καρού. Μπράβο, σου έχω εμπιστοσύνη. Είσαι τέλειος. Πού σου. Λοιπόν, Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, Λαβράκι. Καρουπαράγκα, Παράγκα Καρού. Καρουπαράγκα, Καλάμπαρα. Θα το βρω. Καρουπαράγκα, Παράγκα Καρού. Παράγκα, Παράγκα Καρού. Μπαρμπούνι, Σαργός, Μιχλίδιος. Μπαρμπούνι, Τσιπούρα, Δράκεχος. Μπαρμπούνι, Τσιπούρα, Σαλάχη. Σμέρνα. Πέρα και να σπίξουν οι ζέστες. Τα παρήγγειλε ο καπετάνιος. Καπετάνιος, δεν μου λες, παιδί μου. Οι αξιωματικοί εδώ μέσα δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μπεκρουλιάζουν όλη μέρα. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις και μας ακούσει κανείς. Αυτή είναι η δουλειά άλλων, δεν είναι δική σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μέσα εδώ μέσα. Και ένα πράγμα ξέρω εγώ. Ότι εν ώρα υπηρεσία το ποτό απαγορεύεται. Εσύ, παιδάκι μου, σ' αρέσει να χώνεις τη μύτη σου παντού και θα το φας το κεφαλάκι σου. Τη μια μου γίνεσαι γκαρσόνη, την άλλη μου γίνεσαι καμαριέρα, την άλλη μαγείρισα. Άκου να σου πω. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πελάτες να είμαστε άψογοι και να λειτουργούν όλα σωστά εδώ μέσα. Αυτό είναι και εκεί μου άλλον δουλειά και δεν είναι δική σου. Έτσι που το πας εσύ, δεν σε βλέπω να στεριώνεις για πολύ εδώ μέσα. Αυτό θα το δούμε. Ας το ρε παιδάκι μου, πού τα πας? Πάνω, παιδί μου, στη γέφυρα, εκεί δεν είναι ο καπετάνιος. Όχι, ρε παιδί μου, πήγα να τα πω στη σουίτα. Στη σουίτα? Και τι δουλειά έχεις στη σουίτα? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Γυναίκα? Όχι, ελέφαντας. Κάτι τι περάσαν τη σουίτα? Γκαρσονιέρα? Αυτά μην τα λες εμένα. Α, μην ανησυχείς, θα τα πω και σε εκείνον, έννοια σου. Καρουπαράγκα, Παράγκα Καρού. Καρουπαράγκα, Παράγκα Καρού. Ωχ, το Μπαρμπούνι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνι, αστακός, όχι. Μπαρμπούνι, Συναγρίδα, Τσιπούρα. Μπαρμπούνι, Μπακαλιάρος, Κορδελιά. Δεν με χαίζετε. Εσύ είσαι το Μπαρμπούνι. Ποιο Μπαρμπούνι, έπρεπε να φέρω και Μπαρμπούνι. Όχι, θα έρθει μόνο του. Πού είναι να το πω οι δύο κουβέντες? Δεν είναι κανείς, η άλλη θα έρθει. Η άλλη, ποια άλλη? Το Μπαρμπούνι.
Ποιο μπαρμπούνι πάλι. Μπαρμπούνι, λιτρίνη, τύπουρα, όχι. Μπαρμπούνι, αστακό, συναγρίδα. Δεν αφήνετε τα τρελά, κύριε Ανθυποπλίαρχε. Και να μου πείτε γιατί χρησιμοποιήσετε το όνομα του καπετάνιου σαν σερβίρουμε ζωήτα. Εσένα τι σε νοιάζει. Μπορώ να μάθω, παρακαλώ, τι σκοπεύετε να κάνετε εδώ μέσα. Καρού παράγκα. Τι πράγμα. Παράγκα καρού. Και αυτό δεν είναι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε. Αμόλα καλούμπα. Άντε. Τσιτούρα, λιτρίνη, αστακό, όχι. Μπαρμπούνι, συναγρίδα, ροφό. Μπαρμπούνι, αστακός, πασατέμπο. Τι είπα, μωρέ. Το μπαρμπούνι. Ποιος είναι. Καρουπαράγκα. Φτιαγμένη ήρθε. Παράγκα καρού. Καλά, τι φρούτο είσαι εσύ. Ο πασατέμπος σας για να περνάει η ώρα. Δεν το πιάσα. Ούτε πρόκειται να το πιάσεις. Στρίβε, φίλε, γιατί περνάω το μεγάλο. Ο μεγάλος είναι με το πιο μεγάλο. Ποιος είναι το μικρό. Δηλαδή. Εμένα. Εννοείς ότι εμείς οι δύο θα κάνουμε κατόρθωση. Όχι, απλώς θα σου κάνω παρέα μέχρι το επόμενο λιμάνι που θα αποβιβαστείς. Γδύσου. Ορίστε. Για να κάνεις παρέα μαζί μου πρέπει να γδυθείς πρώτα. Παράγκα καρού, παράγκα καρού. Ρε φίλε, όταν εννοώ να γδυθείς δεν εννοώ να βγάλεις τα ρούχα σου. Με τι να βγάλω. Να βγάλεις περί τα σκέψη από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι μόνο το σάντρα. Τι είναι αυτό. Το πνεύμα της γαλήνης, της ηρεμίας, του απολύτου νιρβάνα. Έλα να το κάνουμε μαζί. Ποιο. Να γαλινέψουμε, να απελευθερωθούμε από τα επίγεια και να φτάσουμε ψηλά, πολύ ψηλά, στα ουράνια. Πώς θα φτάσουμε, με ελικόπτερο. Ρε φίλε, μην γίνεσαι πεζός και μου το χαλάς. Μέχρι να έρθει ο καπετάνιος για καρουμπαράγκα, πώς θα περάσει η ώρα. Δεν πρόκειται να έρθει, έχει μία πολύ σοβαρή δουλειά. Σοβαρή δουλειά το λέμε τώρα. Λοιπόν, έτσι και μάθω πως με απατάει με άλλη, του το ξεκαθάρισα, θα του βγάλω το αμότιο. Όχι, σε απατάει, σε λατρεύει. Σε λατρεύει, μου το είπε ίδιος, ε. Δεν παραγγέλνουμε τώρα κάτι να φάμε. Δεν χρειάζεται, έχω παραγγείλει εγώ. Αλλά μέχρι να έρθουν μπορούμε να τη βρούμε μαζί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Παράγκα καρού, παράγκα καρού. Ρε φίλε, ποιος σου μίλησε για καρού παράγκα. Θα κάνουμε γιόγκα. Έχεις ξανακάνει γιόγκα του σάτρα. Ούτε του σάτρα, ούτε του μάτρα, ούτε του πάτρα. Ευκαιρία να μάθεις. Γδύσου. Παράγκα καρού, παράγκα καρού. Ρε φίλε, σε έστειλε ο καπετάνιος να μου κάνεις παρέα, ναι ή όχι. Τότε οφείλει να κάνει γιόγκα μαζί μου. Αλλιώς θα πάω και θα τον φέρω εδώ σηκωτό. Δεν το ξέρω πως θα πέφτασε τρελή. Είπαμε, θα κάνουμε γιόγκα. Γδύσου τότε. Δεν βιάζει, θα κάνουμε. Δεν ξέρω που το πας εσύ, αν εγώ παράγκα καρού, παράγκα καρού. Αμά, ο καπετάνιος, γδύσου, ετήσου. Ρίξε κάτι απάνω σου, εγώ καρού παράγκα. Βρε, άντε παράτα μας. Όχι, όχι, μην ανοίγεις, μην ανοίγεις. Τι γίνεται εδώ μέσα. Και σένα τι σε νοιάζει, κοριτσάκι, κάνουμε ότι μας γουστάρει, έτσι δικαί μου. Βεβαίως, ορίστε μας. Ωραία, καλά το είπα εγώ. Ότι εδώ μέσα γίνεται, άντε μην πω τι γίνεται. Ναι, την πάρε δρόμο και μη φυτρώνεις εκεί που δεν σε παίρνουν. Άντε. Πειράζει. Πειράζει. Άντε, δρόμο, δρόμο είπα. Ένα χαρτίσα μόνο. Άντε, άντε δρόμο. Να πηγαίνω κι εγώ. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε. Και το Γιώργα. Ωραία που έχω πέσει. Δεν τρώμε κάτι, δεν μου λες τι παράγγειλες. Σούπα από σαύρες, αυγά φιδιών, μυαλά κροκοδίλου, τι προτιμάς. Μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ρε φίλε, είσαι πολύ κατεστημένο και με ζωγραφιάζεις, το ξέρεις. Πάντα πήγαινε γδύσου να σε μίσω στη γιόγκα του σάντρα, αλλιώς την έχεις πολύ άσχημα μαζί μου. Ω, πνεύμα του μεγάλου σάντρα, έλα και μπες μέσα στη σάρκα μας, βαθιά, πολύ βαθιά. Λέγε ό,τι λέω. Μπες μέσα μας βαθιά, πολύ βαθιά. Να μας την κάνεις ελεύθερη. Ελεύθερη και ωραία. Ζήτω η ελευθερία. Ψωμί, παιδεία. Ελευθερία. Έξω οι κακές σκέψεις. Έξω οι βάσεις. Κάνε μας να ξεχάσουμε τα υλικά αγαθά. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει σκορδαλιά. Σάτρα. Πάτρα. Τηλέφωνο. Το άκουσα. Σήκωσέ το. Έχω πιαστεί. Αν είναι ο καπετάνιος θα το αποχύμα. Θα το μιλήσω εγώ. Εμπρός. Έλα, εγώ είμαι. Πώς τα περνάτε. Δεν σε ακούω καλά. Έπαθες τίποτα. Δεν δίνω να κάνεις γιόγκα. Το γιόγκα κάνει καλό στο πνεύμα και στο σώμα.
Θαυμάσια. Θαυμάσια. Να φας μια λάκκο κροκοδίλου. Τι θα πει. Είναι νοστιμότατα. Εν πάση περιπτώσει, ανθυποπλήρχε, δεν θέλω να της χαλάσει κανένα χατήρι. Αυτή είναι ικανή για όλα, κατάλαβες. Δεν μου λες κάτι άλλο. Το δωράκι μου της το έδωσες. Το δωράκι το ξέχασα. Θα της το δώσω τώρα. Πας και καλμάρι. Λοιπόν, Λιθρίνη, Σαργός, Τσιπούρ. Όχι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνη, Λαβράκι. Μπαρμπούνι. Εδώ το μπαρμπούνι. Τι έχω για το μπαρμπουράκι μου? Τι είναι αυτό? Δώρο από το καπετάνιο, μόνη του την αγάπη. Ευχαριστώ. Το μανάρι μου. Δαχτυλίδι. Μιλάμε για πολύ καψούρα, ε. Τι γράφει εδώ? Με αγάπη. Στην κουτσομούρα μου. Ποια κουτσομούρα μου? Μπαρμπούνι γράφει. Κουτσομούρα. Κουτσομούρα, ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Ρα, για ποια κουτσομούρα είναι αυτό? Πρώτη φορά ακούω τη λέξη κουτσομούρα. Έχει κι άλλες, ε. Τώρα θα του δείξω εγώ. Κάτσε, κάτσε, πού πας? Θα τον βγάλω τα μάτια. Όχι, 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 η γυναίκα του θα τον παρακολουθούν. Ρε, ποια γυναίκα του? Θα τον σκοτώσω. Πέμπα, Πέμπα, πού πας? Κάτσε να σου μιλήσω, Πέμπα. Τι αντιποπλίαρχε. Πάλι μπροστά μου εσύ, τι θα γίνει με σένα? Τι αντιποπλίαρχε. Νομίζω πως ο κανονισμός του πλοίου δεν επιτρέπει να κυκλοφορείτε σε αυτή την κατάσταση. Τι κατάσταση, μια χαρά είναι. Στο πάνιο ήμουνα. Με το καπέλο? Είναι αδιάβροχο. Σόδομα και Γόμορα το καταντήσατε εδώ μέσα. Έτσι μου έρχεται ενεπώνω τα πόλα στον καπετάνιο. Να τα πείσω, όχι στον καπετάνιο, θα με παρεξηγήσει. Με την κοπέτα, τι κάναμε, δεν κάναμε καρού παράντα, γιόγκα κάναμε. Γιόγκα το λέμε τώρα. Τροπίστα. Τι θα πάρει ο καπετάνιος? Το ποτό μου, Ανέστη. Μάλιστα, καπετάνιο. Βάλε άλλο ένα, Ανέστη. Μάλιστα, καπετάνιο. Τι με κοιτάς έτσι, Δεσποινής? Πώς κοιτάω, δηλαδή? Περίεργα, πολύ περίεργα. Ναι, με συγχωρείτε, καπετάνιο, αλλά βλέπω να γίνονται πολλά στραβά εδώ μέσα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σε ρώτησε κανείς και δεν σου πέφτει λόγος, Δεσποινής. Δηλαδή, όποιος θέλει εδώ μέσα κάνει ό,τι του καπνίσει. Και σαν να τις έφεραμε εδώ για έλεγχο. Και εν πάση περιπτώσει. Περιορίσου τα καθήκοντά σου και μόνο στα καθήκοντά σου. Σε παρακαλώ, ορίστε μας. Εσύ, κρυφτείτε, ψάχνει να σας βρει. Ποιος? Η καλουπαρέντα. Ποια καλουπαρέντα? Το Λιθρίνι. Ποιο Λιθρίνι? Το Μπαρμπούνι. Η Μπέμπα. Η Μπέμπα. Την άφησες και έφυγε, βρε ανθρώποβε. Δεν την άφησα. Έκανε λάμπης, έδωσα λάθος ώρα. Ανοτσάρι της έδωσα. Τι ψάρι? Έδωσες λάθος κουτάκι, βρε βλάκα. Μάλλον. Από τι μου κάνες. Τη βλέπεις την καρσόνα που είναι στο μπαρ? Τι βλέπω, στραβός είμαι. Αυτήν έχει βάλει η γυναίκα μου να με παρακολουθεί. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε λοιπόν? Βρες την Μπέμπα, κλείδωσε τη στην καμπίνα γιατί αλλιώς σου ξυλώνω τα γαλόνια, κατάλαβες? Μάλιστα. Αν μου ξυλώσετε τα γαλόνια θα τα πω όλα στη γυναίκα σας. Εντάξει. Προάγεσαι. Δεν σε είδα, δεν με είδες, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Τι λέω, δεν μου τα σε ξέρω, έλα μάρε. Έλα εδώ, ρε! Θα πάρω πρόβατη. Ορίστε κατάσταση, τους βλέπεις? Και τι σε νοιάζει ένα ρε παιδάκι, μπορεί να μου πεις? Με νοιάζει γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται. Πού είναι η τσάντα μου, πάω να ξαπλώσω. Μα αυτή είναι. Ας το κάνω. Πού είναι τώρα? Τι ψάχνεις? Τι ψάχνω, ρε παιδί μου, το κλειδί μου ψάχνω. Βασιλική Βαρδινοχρή. Μα μην μου πεις ότι είσαι καινούργια. Ναι. Εγώ είμαι η καινούργια πλοιοκτήτρια. Αλλά μην το πει σε κανένα, σε απέλησα αμέσως. Μα πώς? Έχω το λόγο μου. Τσιμουδιά. Μωρέ, άσε με σου λέω να πάω να του βγάλω τα μάτια. Άσε, κάτσε. Τι φάνε, τι φάνε. Αντε, στο κάτω-κάτω.
Καπετάνιο είναι, δεν μπορείς να το κάνεις, Βεζίλη. Αυτή είναι ρε σπουδαία δουλειά που μου λέει από σήμερα. Τριγυρίζει τα μάτια να κάνει καμάκι. Πού το έδωσε το καμάκι, ο άνθρωπος είναι τρελός και παλαβός μαζί σου. Μόνο εσένα αγαπάει. Και άλλες δύο. Άλλες δύο. Έχει άλλες δύο αδερφές, την Τζούλη και την Αθανασία. Και η γυναίκα του. Δεν υπάρχει γυναίκα. Μα εσύ ο ίδιος δεν μου το πες. Φρασικό λάθος. Τα διαγραφεί από τα πρακτικά. Άξοδο αγόρι μου, εγώ δεν τα μασάω αυτά. Μου είπε ψέματα ο κύριος θα πληρώσει. Ξέρεις τι λέει ο άντρας αυτές τις περιπτώσεις. Τι λέει. Εκδίκηση. Δηλαδή. Πάμε να σου εξηγήσω. Πού να πάμε. Στη σουίτα. Δεν μου το εξηγήσει εδώ. Βρε πάμε που σου λέω. Καλλιόκα θα κάνουμε. Γκαρουμπαράγκα. Ορίστε. Γκαρουμπαράγκα, αγόρι μου, γκαρουμπαράγκα. Παράγκα καρού, παράγκα καρού. Το πνεύμα του μεγάλου άντρα μου λέει να πάρω εκδίκηση. Εγώ τι φταίω. Είσαι δανεικός άντρας που μπορώ να εκδικηθώ τον άλλο, τον απατεώνα. Κέρα το έλαβα, κέρα το θα λάβει. Κάτσε ρε παιδάκι μου να το συζητήσουν, άστο. Τέρμα το μπλα, κέρα για δράση. Γκαρουμπαράγκα. Παράγκα καρού, παράγκα καρού. Γκαρουμπαράγκα. Παράγκα καρού. Εντάξει, καπετάνιε. Ναι. Ε. Ναι, εδώ την έχω δίπλα μου. Την έχω μαντρωμένη. Ναι, ναι. Ναι, δίπλα μου. Κοιμάται. Δίπλα πιο πέρα. Ναι. Εγώ. Ρίχνω. Πασχέντζες, ναι. Ναι. Τρεις έχω ρίξει. Ναι, ναι. Καρουμπαράγκα. Τώρα πω για την τέταρτη. Ναι, ναι. Καρουμπαράγκα. Ραδιόφωνο είναι, ναι. Ναι, ακούω ειδική φιλοσοφία, ναι, ναι, είναι για θέματα γκουρού, ναι. Μάλιστα, καπιτάνι, εγώ, εδώ πέρα, άγρυπνος φιλός, ναι. Καρουμπαράγκα! Λάζα καρουμπαράγκα! Λύσαξε ζώνο το βράδυ! Γρήγορα εδώ! Πήγαινε στο πάνιο γρήγορα! Γρήγορα καπετάνιο! Στο πάνιο! Στο πάνιο! Έλα μέσα! Όχι, δεν το έχω μέσα! Όχι, ήταν πράγμα! Όχι, λύσαξε με το καρουμπαράγκα! Με το κοτάνι! Όχι! Η εξήγηση για τη συνέχεια βρίσκεσαι μπροστά μου. Κυρία Ανθιποπλίαρχε, τι εμφάνιση είναι αυτή. Πολύ καλή και πολύ σεμνή. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Δεν έρχεται η δικιά σας καμπίνα και κοιμόσαστε εδώ. Εγώ! Και κοιμάμαι όπου θέλω! Θα τα ξεκομίσω από εδώ. Να μαζέψω πρώτα τα πιάτα. Δεν θα μαζέψεις ούτε πιάτα ούτε ποτήρια. Γιατί δεν σας πάω στο κεφάλι, αντί γιατί θα βρεις τον πελά σου. Νομίζω πως κάποιος άλλος θα βρει τον πελά του. Κάποιος άλλος, δεν μπορείς, σε παρακαλώ. Ξέρεις σε ποιο μιλάς. Και εσείς ξέρετε σε ποια μιλάτε. Πολύ καλά, σε ποια καρσόνα. Άντε, παίξε πρίσκι. Παίξε πρίσκι. Πρωί. Πρωί. Ξέρετε τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Ξέρετε ότι σε λίγο πιάνουμε λιμάνι. Γιατί μου το λες τόση ώρα. Α, καρουμπαράγκα. Έλα, τι σου, φτάσαμε σε λιμάνι. Πρέπει να κατέβεις, έλα. Καπετάνιε, λαμβάνω την τιμή να φέρω, η εντολή σας εξετελέστη. Δηλαδή. Δηλαδή την έδιωσα, ησυχάσαμε από αυτή. Θαυμάσια ανθιποπλίαρχε. Μόνο που θα πέρασε μια πολύ πληκτική νύχτα. Πολύ πληκτική, θα μου μείνει αξέχαστη. Φαντάζομαι πόσες πασχέτες θα έριξες, ε. Ούτε που τις μέτρησα. Θα πω να κοιμηθώ τώρα, γιατί εγώ αυτό. Τρελάθηκες και η Τζούλη. Ποια Τζούλη. Παιδί μου, δεν είπαμε να κατέβει στο Σαντορίνη να παραλάβει το Λιθρίνη. Α, βρείτε άλλο ψάρα, τον παρπούνι με εξεθέωσε. Αποκλείεται, μόνο σε σένα το πιστοσύνη. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Τζούλη είναι διαφορετική εντελώς από την Πέμπα. Είναι ευαίσθητη, ρομαντική, καλλιεργημένη. Θα καθάσει στο χέρι της ένα λουλούδι και ένα βιβλίο ρομαντικό. Άντε, άντε, μπράβο, λεβέντη μου.
Τι έγινε? Κοιμάσαι! Κατάλαβε το σούπα. Λοιπόν, άντε, άντε, μπράβο. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Περιμένω τον πρίγκιπα. Τον πρίγκιπα, ποιο πρίγκιπα? Τον ονείρον μου. Μου ξεβαρεμένη έπεσα. Θα εννοείτε τον καπετάνιο, ε? Ω, ναι. Το Ρωμαίο μου. Άντε, άντε. Τον περιμένω να έρθει με την κάτασπρη στολή του. Πάνω στο κάτασπρο του άλογο. Κάτασπρη στολή, ναι. Το άλογο το όμως το έχει για πετάλωμα. Δεν θα ήταν ρομαντικό να ερχόταν έτσι και να μ' απαγάγει? Δεν μου λες, κάθεσαι πολλή ώρα στον ήλιο? Ώρες. Αμ' έτσι είπες μου, γι' αυτό σε έχει βαρέσει άσχημα. Σας παρακαλώ, κύριε, πώς τολμάτε? Πάντως δεν πρόκειται να έρθει ούτε με άσπρο άλογο, ούτε με τα πόδια. Αφήνω το να μου το κάνει αυτό. Κι εσείς, πώς το ξέρετε? Αφού μου το είπε ο ίδιος. Δεν μου απομένει παρά να πέσω στη θάλασσα και να πνιγώ. Τι πάει να κάνεις, αγόρι? Τίποτα, για το όνομα του Θεού, δηλαδή, λες πάνω από εκεί και πάω, ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να έρθει, δηλαδή τότε δεν μπόρεσε. Του συνέβη τίποτε, αρρώστησε, πεθαίνει. Πάντε γλώσσα σου, Χριστούσα, που πεθαίνει, ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να έρθει, διότι δεν μπόρεσε. Άντε, πάμε, γιατί το οποίο φεύγει. Η άμαξα που είναι? Τι άμαξα, σε βολεύει το πράτσο μου? Στεφωνή μπορείς. Το ξέρω, άντε, πάμε, έλα, έλα. Θα κάτσει στη σπίτι να πει, έτσι. Τι θα πάρετε? Κάτι ρομαντικό. Φασκόμιλο έχεις? Δυστυχώς. Ρωτώστε μου μήπως. Ούτε. Τότε αθάνατο νερό. Τι εννοεί? Φέρε ουίσκι. Ευχαριστώ. Παρήγγειλε ο κύριος Αντιποπλίαρχος. Όχι. Μη μου πεις ότι είναι ακόμα μέσα στη σουίτα με εκείνη την τζίτζιδη. Όχι, με κάποια άλλη. Άλλη, φέρτα, θα το πάει εγώ. Συγγνώμη, δεν μπορεί να το πάτε στις δεσπίνες Βαλδινοχρήστου. Μη με ξαναπείς έτσι. Θα σε κατεβάσω τις μηχανές. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω, συνάδελφο. Να με δεις και να κόψεις το πληθυντικό. Μάλιστα, δεσπίνες Κική. Κική σκέτο. Μάλιστα, τι να κάνω, εγώ τώρα μπερδεύομαι. Πάντως πολύ του κολλάτε. Θέλω να πω πολύ του κολλά στο κύριο Αντιποπλίαρχο. Και αυτός είναι από τα καλύτερα παιδιά του πλοίου. Υπηρεσιακός όμως δεν είναι καθόλου καλός. Εντάξει, Κική μου, κάνε και εσύ λίγο τα στραβαμάτια. Δηλαδή τι θέλεις, να αφήσουμε τον κύριο να κάνει το πλοίο χαρέμι του? Και εσύ να τι σε ενοχλεί αυτό, εκτός και αν σε ενοχλεί προσωπικά. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Άστο τώρα, άστο, ας περάσει. Ανέστη. Ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά. Λέγε βρε παιδί μου, έσκασες. Δεν σε πειράζει? Όχι βέβαια. Μήπως, Κική μου, ζηλεύεις? Ζηλεύω. Έχει το διάολο, Ανέστη. Ζηλεύεις, Κική μου, ζηλεύεις. Πρε, τι σου ξέει αυτό που έχει ο κύριος Αντιποπλίαρχος? Τι σου ξέει αυτό? Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι Ρωμαίος? Αρνήσω τον πατέρα σου. Ξέχασε το όνομά σου. Της μαμάς σου.
Μου μιλάς καλέ έτσι. Θα πω θα πω πληξία. Έτσι γίνεται ομοιοκαταληξία. Ξανά θα πω. Ρωμαίο μου, ξέχασε το όνομά σου. Χτυπάει η πόρτα, άραγε. Μήπως η καρδιά σου. Η πόρτα είναι διάλειμμα. Πω, πάλι εσύ εδώ. Εσύ πάλι εδώ. Έλα, άστα αυτά εδώ πέρα. Άντε, μη χάσεις την υπομονή μου. Εγώ ήδη την έχω χάσει. Μα την έχεις χάσει. Κάτι άλλο θα χάσει. Τι θα χάσω, τη θέση μου. Αν εννοείς αυτό, εσύ την έχασες κιόλα. Ρε, άντε πω, άντε παράδειγμα. Πω, πω, τι μπλέξι μου εγώ με σένα. Η Δεσποινή είναι η καινούργια της Σουήτας. Λοιπόν, βγες έξω, μη σε πετάξω έξω με τις κορτσές. Ναι, μου μιλάτε καλύτερα, παρακαλώ. Θα σου μιλάω καλύτερα. Ναι. Έλα εδώ, άντε σου μιλήσω. Άντε. Έτσι και ξαναπατήσει εδώ, θα σου κόψω τα πόδια. Αυτό θα μου το πληρώσετε ακριβά, κύριε Αντιποπλίαρχε. Δεν μου λες, τι θέλεις από μένα. Θέλεις να έρθω κανένα βράδυ στην καμπίνα σου για να ηρεμήσεις. Αυτό θα μου το πληρώνετε. Γιατί άραγε αργεί να έρθει ο Ρωμαίος μου. Φύγε για τη Σιριλιπιδή. Δεν πρόκειται να έρθει, έχει δουλειά. Και δεν θα έχω την ευτυχία να το δω, έστω και για λίγο. Θα δεις άλλο κάτι καλύτερο. Λοιπόν, Μπαρμπούνι, Λιθρίνη, Λαβράκι. Όχι, Λαβράκι. Μπαρμπούνι, Λιθρίνη, Λιθρίνη. Ορίστε. Αυτό το δωράκι είναι από το Ρωμαίο. Ω, είναι πολύ υποτικό εκ μέρους του. Θα λιποθυμήσω από συγκίνηση. Μην λιποθυμήσεις, δεν έχουμε θέρα. Τι γράφει εδώ. Και διάβασε. Στο λατρευτό μου χέλι. Χέλι, μήπως έχεις αστιγματισμό, καταράκτη. Ω, θεή τον ερωτευμένο. Θα πατάμε ένα χέλι. Φεύγω. Πού μας καλέ. Τι μου απομένει πάλι να πέσω στη θάλασσα και να πνιγώ. Έχουμε πισίνα. Στην πισίνα θα δυσκολευτώ να πνιγώ. Κύριε Λες. Πού είναι. Αμά. Ναι. Ναι, καπετάνιο μου. Τα κάναμε σκατά. Μπερδέψαμε τα κουτάκια. Χάλια, χέλι, χέσε. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ. Μην ανησυχείτε. Δεν έρχεται σε εσάς. Μην ανησυχείτε. Πάει να πνιγεί. Ε. Εντάξει, πάω να διστώσω. Τι να κάνω, ναι. Εντάξει, καπετάνιε. She tried to fall in the sea. Una ragazza vuotato a mare. Yes, yes. Did you see her? Quando? Now. Adesso. Adesso, before minutes. Come la ragazza? Come era? The girl is brown hair, but beautiful. Captain. What do you say? Fräulein. Yes. Very good. Yes, very good. Very good. Capitano, non parli con lui. Un tedesco. Testa di legno lui. No, no, non parli con lui, con me. Ok, you say. What did you see? La ragazza com'era? Capelli com'era? La capelli. Good hair. Hair, sì, capisco. Ma com'era? Rossi, biondi, bianchi, neri, scuri? Dimmi. No, scuri, brown, I say. Tu visto? Yes, and very... Ma che parli te, perché parli... ma aspetta un attimo, con me parli capitano, ma... dimmi capitano, capitano lui non capisci. Dimmi a me, dimmi a me. He tried to fall in the sea because he's desperate and, you know, girl, and this call all she had. Avanti, dietro, tutto a posto, così, tutto, eh? Tutto. Io non lo so, forse ha visto lui, io non lo so. Τώρα με διαφωτίσατε. Δεν την είδαμε, καπετάνια, τι θες να σου κάνουμε, δεν την είδα. Γιατί με παιδεύετε τόση ώρα.
Κάτσε ρε Μίτσο, μας τρέλανε τώρα. Τι μας μιλάει, μιλάει ξένα ξαφνικά. Αφού ξέρει ελληνικά. Συγγνώμη, Δεσποινής, μήπως είδατε καμιά κοπέλα. Αμανή Καρουπαράγκα. Εμένα ψάχνεις δικαί μου. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, πέρα να έχεις κατεβεί στη Σαντορίνη. Πρέτς. Λοιπόν, θα κατέβεις τώρα σε Μύκονο, ακούς. Θα βρω το παιδά μου. Ναι, αλλά εγώ όμως δεν θέλω να χάσω εσένα. Είσαι πιο χάι και πιο χτύπτος σε ρεστές που γνώρισα ποτέ μου. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Γκαρουμπαράγκα. Άσε με τώρα. Με χθέρεις στο κόσμο, είμαι σε ώρα υπηρεσίας και με έχουν μια εκτίμηση. Γκαρουμπαράγκα. Κάναμε πολλές γκαρουμπαράγκα. Λοιπόν, άντε φύγε, φύγε. Να πάω να σε περιμένω στη σουίτα σου. Ναι, όχι στη σουίτα, όχι στη σουίτα, είναι μέσα η αυτή. Ποια αυτή? Με τον αυτό, του αυτού. Η αυτή γιατί είναι αυτός και αυτός ο καπετάνιος θα μου ξυρώσει τα κανόνια. Κύριε τυποπλίαρχε. Διατάξτε καπετάνιε. Εσύ είσαι Ιερά Ανέστη. Τι θέλεις, τι συμβαίνει? Μπορώ να σας πω κάτι υπηρεσιακό? Λέγε. Στη σουίτα σας περιμένει η άλλη με το αθάνατο νερό. Δεν πνίγει και ακόμα? Πνίγει και στο ουίσκι. Βεβαίως. Βεβαίως, ο καπετάνιος έχει δίκιο και έρχομαι αμέσως. Και μεταξύ μας, μη κολλάτε και τόσο πολύ της Κικής. Εγώ τη σκολώ, αυτή μου κολλάει και εγώ δεν τα σηκώνω τέτοια, έτσι, άντε μη αυτό το, άντε. Το καλό που σας θέλω. Σκασμός, δεν ασχολούμαι με αυτό το παρτσακλό. Μόλις γύρω στον Πειραιά θα ζητήσω αμέσως να την απολύσω. Πολύ ωραία, εγώ είπα και λάλησα. Γκαρουμπαράγκα. Δεν με παρατάς και εσύ. Άντε, φεύγω, πάω στη σουίτα γιατί με περιμένει αυτή. Η αυτή με τον αυτό το, ο καπετάνιος με περιμένει. Κι εγώ. Εσύ πήγαινε στη δικιά μου την καμπίνα, τι να σου πω. Ωραία, σε 10 λεπτά σε περιμένω και εσένα. Καλά, θα δω. 10 λεπτά, 10 αιώνες πάντως θα δω. Ακού μεγάλε, έτσι και σε 10 λεπτά δεν είσαι στην καμπίνα σου. Έρχομαι στη σουίτα και στα κάνω μπάχαλο. Θεέ μου, γιατί με έκανες ωραίο. Δεν πήγες εσύ ακόμα? Όχι, πήρα μια άλλη απόφαση. Να τον εκδικηθώ. Με το αθάνατο νερό. Όχι. Με έναν άλλο Ρωμαίο. Εντάξει, πρέσω και πάρτονε. Τον βρήκα. Ποιος είναι? Ο Ρωμαίο, Ρωμαίο. Δεν κατάλαβα. Θα τον εκδικηθώ μαζί σου, πρίγκιπά μου. Α, αποκλείεται, με περιμένει άλλη εκδίκηση. Ο καλέ μου, εκδίσου. Πώ δεν γίνεται, είμαι προγραμματισμένος για αλλού, πιέζομαι. Εκδίσου λοιπόν. Αμάν. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό. Με τα μάτια κλαμμένα, με τα μάτια κλαμμένα, να πέφτει σε μένα, θα σε θυμηθώ. Δεν μου λες τρελό φορτηγό, τι ώρα πιάνουμε την πρόβλημα? Σε μισή ώρα, 45 λεπτά, γιατί? Ωραία, θέλω να κατέβω στην πόλη. Για ψώνια, κοριτσάκι μου, για ψώνια. Όχι, μα κάνει διακοπές εδώ ένας ξαδερφός μου και θέλω να τον δω. Εντάξει, μωρά, σε καλύψω εγώ, δεν είσαι καλά. Ωραία, γεια σου. Γεια σου. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό, με τα μάτια κλαμμένα. Για πού το βάλατε, κύριε Αντικοπλίαρχε? Δεν θα σου δώσω λογαριασμό για που το βάλατε. Για την καμπίνα μου. Δόξα τω Θεώ, να κοιμηθείτε και να βράδυ στην καμπίνα σας. Τι χάλια είναι αυτά, φτιαχτείτε λίγο. Για να είμαι έτοιμος είμαι. Γιατί φτιάχτηκα. Καρουμπαράγκα!
Και πώς τα βρήκες τα πράγματα στο πλοίο, για πες μου. Δεν μπορώ να πω πως είμαι και πολύ ευχαριστημένη. Από το προσωπικό. Όχι μόνο, μια χαρά είναι τα παιδιά, αλλά να ξέρεις. Κάνα δύο αξιωματικοί είναι λίγο πονηρούλιδες. καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλεις να πεις. Αλλά σ' αυτούς συγχωρείτε και κάποιο τυχερό. Α, όχι. Γιατί, αυτή είναι η δουλειά τους. Να βάζουν στις σουίτες και στις καμπίνες τη μια γυναίκα μετά την άλλη. Κάνε και εσύ λίγο τα στραβά μάτια, Χρυσή. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Εγώ είμαι αποφασισμένη να επιβάλλω τάξη στον πλοίο. Και όποιος δεν ακολουθήσει θα τιμωρηθεί. Για πες μου τώρα και κανένα πιο ενδιαφέρον νέο. Πώς πάνε τα προσωπικά σου, Α, αν εννοείς τα αισθηματικά μου, χώρισα. Και από τον Αλέξη. Μα με όλους τους χωρίζεις εσύ. Ο καιρός περνάει. Πώς επιτέλους θα σοβαρευτείς και θα παντρευτείς, Νομίζω πως δεν θα αργήσω. Ή μάλλον θέλω να ελπίζω. Κάτι μου κρύβησες. Κάτι μου κρύβησες. Έλα, πες μου. Πώς είναι ο καινούργιος. Νόστιμος, νόστιμος. Δεν θα το έλεγα. Οικονομημένος. Δεν θα το έλεγα. Έχετε προχωρήσει πολύ. Ούτε αυτό θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, Των χαστούκιών. Μωρέ, έφαγε ένα χαστούκι που ήταν όλο δικό του. Και αυτό τι σημαίνει, Έλατε, τι σημαίνει. Τι τρελή είμαι ή ερωτευμένη. Να ανησυχείς, εγώ είμαι τυπική. Πήρα άδεια από τον Ανέστη. Πώς, μήπως παρακολουθείς. Κοίτα μούτρα που θα παρακολουθήσω. Ο κύριος ποιος είναι. Τι σε νοιάζεσαι. Ξαδελφός της, κύριε. Χαίρο πολύ, κύριε. Λεβεντάτροπος. Και η ξαδέρφη σας, αν και καρσόνα, κούκλα. Δεν μου λες. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο πονηρούλιδες αξιωματικούς, Αυτός είναι, αλλά θα στον φτιάξω εγώ. Συμπαθητικός μου φαίνεται. Κοιμάται ήσυχη, ναι. Εγώ, άσε καπετάνια, με έχουν φάει οι διάδρομοι, ναι. Μέσα έξω βάλε, βγάλε καμπίνες πάνω κάτω, τι να σου πω. Ρωμαίο, Ρωμαίο. Να την ακούτε. Ρωμαίο, εσάς φωνάζει, έχει ξύπνηση. Μη σας νοιάζει όμως, θα της ρίξω ένα τώρα ηρεμιστικό και θα ξανακοιμηθεί. Ναι, ναι. Φύλακας άγγελος, καπετάνια μου, φύλακας άγγελος. Για σας μπορώ να γίνω και φωνιάς. Η πόλη των δόγιδων, η πόλη του έρωτα και των αιώνιων εραστών.
η πόλη που πρέπει να κατέβεις. Έλα, δεις, φεύγουμε. Εδώ γνωριστήκανε ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Στη Βερόνα γνωριστήκανε. Εδώ ερωτευτήκανε, εδώ αγαπηθήκανε. Εδώ πηδηχτήκανε, εδώ φάγανε, εδώ ήπιανε. Αυτά τα ξέρουμε. Πάμε να φύγουμε. Ο Ρωμαίο, τώρα που φτάσαμε στη Βενετία μου ήρθε. Τι σου ήρθε? Να κάνουμε ένα έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ποιο έρωτα, ούτε εσείς δεν μπορώ να κάνω. Μα έλα, λιτό. Γιατί δεν κατέβηκε στη Βενετία? Καρουπαράγκα! Βράσοντας και έπρεπε να έχεις κατέβει! Καρουπαράγκα! Όχι, όχι άλλο καρουπαράγκα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, μην τετραβάς! Δεν μπορώ, η μοίαση μου, τα νεφρά μου, καπετάνιος! Καρουπαράγκα, λέω! Όχι! Καρουπαράγκα! Λαμβάνω την ποινή να φέρω ότι με ένα πτώμα. Τι έγινε, πώς είσαι έτσι? Με φάγανε οι ολονυχτίες. Ζητώ συγγνώμη που σε ταλαιπωρώ, αλλά καταλαβαίνεις, δεν θέλω να εκτεθώ στη γυναίκα μου. Εγώ που έχω εκτεθεί στο πλοίο. Έλα, έλα, σε καλύπτω εγώ. Άλλωστε εντάξει, σου έχω μεγάλη υποχρέωση και δεν ξέρω πώς να σε ξεπληρώσω. Μου την ξεπλήρωσαν οι κοπέλες. Οι κοπέλες, πώς? Θέλω να πω ότι η παρέα τους ήταν πάρα πολύ καλή. Ολοβάθος. Και πού να γνωρίσεις την Αθανασία? Να μου λείπει. Γιατί? Γιατί η καπετάνια μου αυτή μπορεί να είναι η Αθανασία, εγώ όμως δεν είμαι αθάνατος. Τι εννοείς? Μετάραξε στο ξενύχτη. Η μία με το Σάντρα και τη Γιόγκα και η άλλη με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Α, η Αθανασία είναι εντελώς διαφορετική από τις άλλες. Πραγματική αδελφή. Αδελφή, καπετάνια, είστε και στο έτσι. Έλα, βρε σακλαμάρα, με παραξήγησες. Ενώ κάτι σαν καλόγρια τέλος πάντων. Σε μνήση μαζεμένη και πολύ, πολύ θρησκευάμενη. Μάλιστα, ακίνδυνη δηλαδή. Αφού σου λέω είναι καθηγήτρια θρησκευτικών σε σχολείο εδώ ελληνικό της περιοχής. Πρότυπο ηθικής και αγνότητος. Αυτή μάλιστα. Βέβαια. Κοιμάται νωρίς, δεν κάνει καταχρήσεις. Τι να σου πω. Τώρα ντρέπομαι που το λέω, αλλά οι σχέσεις μας είναι εντελώς πνευματικές. Δεν αφήνει να την αγγίξεις. Αυτή αγγίζει. Αστειεύεσαι. Σου λέω καλόγρια, καλόγρια. Θεούσα μέχρι θανάτου. Αθανασία. Μάλιστα. Ποιος μαζί σας? Πώς είπατε? Κυλώ την δεξιά. Κυλώ την αριστερά. Γιατί και την αριστερά? Ιστορικός συμβιβασμός. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος είστε? Αδελφός. Τίνος. Ξαδελφής. Ποιον είσαι αδελφής? Του αδελφού. Ποιανού αδελφού? Αδελφή, αδελφός, όλοι αδέρφια είμαστε. Τέκνα του Θεού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Ανέστη, Ανέστη. Άιντε, είστε κυρία του Ποπλίαρχου. Όχι ακριβώς το κύριο του Ποπλίαρχου. Μπα, πήρατε κι άλλο βαθμό κιόλας. Δεν μου λες Ανέστη. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Πα, βιάζομαι. Πρέπει να πάω αυτά στον καπετάνιο. Έπειτα δεν ξέρω εγώ τίποτα. Για ποιο πράγμα? Για το ότι να με ρωτήσετε δεν έχω ιδέα. Για μας γεράσουμε. Πα. Κάνω δίαιτα. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ότσι κύριε. Είστε ιερωμένος? Ότσι κύριε. Ορίστε. Είστε ιερωμένος? Απεσταλμένος. Του Θεού. Του μεγάλου. Ω ναι, ο Θεός είναι μεγάλος. Μεγάλος όμως δεν είναι Θεός. Και τι είναι?
Δούλος του Θεού. Και εσείς τι είστε? Δούλα του μεγάλου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μακάρι που έχει το πνεύμα. Για μένα το είπατε αυτό. Επιτέλους, αδερφέ, θα μου πείτε ποιος σας έστειλε? Ο αδερφός καπετάνιος. Ο καπετάνιος, δόξα σε ο Θεός. Αλλά γιατί δεν ήλθε ο ίδιος? Δυστυχώς ο Θεός θέλησε. Του συνέβη τίποτα? Μια σοβαρή εργασία που κράτησε δέσμιο στο γραφείο του. Ευτυχώς όμως η σκέψη του είναι κοντά σας. Συνέχεια εσάς σκέφτομαι. Και πότε θα τον δω? Αν τον δείτε να με θέλω να πω ότι θα είναι δύσκολο σε αυτό το ταξίδι. Αλλά θα είμαι εγώ φύλακα σαν καιρό σας. Θησαυρός των αγαθών, της ζωής χορηγός. Ερθέ και σκύρους δεν είναι και τρέψω να το φάσετε. Λοιπόν τον Αγίου Πατολιμών, κύριος Κωστιώτιος. Μήπως μου λέτε ψέματα? Μόνο ψέματα. Σας ορκίζομαι με τον Χριστό, με την Παναγία. Μην ορκίζεστε στο όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Μα τα 12 Ευαγγέλια. Ούτε στα 12 Ευαγγέλια. Θα σε θάψω. Έλα πάμε, φεύγουμε γιατί το πριν θα φύγει. Έλα, Χριστιανή μου. Πάπα, είναι το τέταρτο. Πέμπτο αποκλείεται. Κάνω δίαιτα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι για τον καπετάνιο. Ρωτήστε με, αλλά σας είπα, δεν ξέρω τίποτε. Άλλωστε άργησα και πρέπει να του πω τα πράγματα. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Απλά θέλω να βεβαιωθώ για κάτι. Μου είπανε δίθεν πως ο καπετάνιος είναι παντρεμένος. Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Έλα τώρα που κάνεις πως δεν ξέρεις. Παντρεμένος ή ανύπαντρος, Ανέστη? Ο ίδιος τι σας είπε? Ανύπαντρος. Α, ωραία, μπράβο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα όμως. Τι έχεις εκεί μέσα? Α, τίποτα. Δύο μπλουζάκια για τη γυναίκα του καπετάνιου. Τι είπες ρε, για τη γυναίκα του? Ναι, πάντως εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, απόψε είναι που θα τον εκδικηθώ μέχρι τελευταία ρανίδα του αίματος. Πάμε μαζί στο πλοίο. Σας παρακαλώ, μην μπερδεύετε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πρόσεξε, μην πεις κανένα τίποτα. Όχι, αποκλείεται, δεν ξέρω τίποτα. Να σε κεράσω ακόμα ένα. Αποκλείεται. Να με κενάτε μια πάστα. Πάμε. Συγχωρείτε αδερφή που άλλησα, αλλά πήγα να αλλάξω, καταλαβαίνετε. Ευδηθείτε. Τι είπατε? Ευδηθείτε, θέλω να πω, απλωθείτε, εξαπλώστε. Α, όχι, πρώτα πρέπει να προσευχηθώ. Δεν θα φάτε να σας παραγγείλω κάτι? Όχι, ευχαριστώ, τίποτα. Δεν ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα? Όχι. Παρασκευή, ημέρα νηστείας. Τι μου λέτε? Ο Θεός να με συγχωρέσει. Θεέ μου, συγχώρεσε όταν είμαι με τα ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι μας. Ό,τι σου. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να αποσυρθώ και θα σας αφήσω μόνοι σας να προσευχηθείτε. Αν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε λίγο να κουβεντιάσουμε. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά καλύτερα να σας αφήσω μόνοι σας να κουβεντιάσετε με τον ύψιστον. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Δηλαδή ο καπετάνιος δεν θα εμφανιστεί καθόλου? Σας εξήγησα. Κουράγιο. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αμήν. Συγγνώμη, ξέχασα. Αυτό το δωράκι. Σαν ελάχιστο δείγμα της αγάπης του. Να το δώσετε πίσω. Δεν παίρνω δώρα από αμαρτωλούς. Αμαρτωλός ο καπετάνιος. Αυτός. Ο αγνός. Ο παρθένος μαλλής που το γράφει ούγια του. Μάλιστα. Και μάλιστα σήμερα θα σκοπώ να του πω ότι η πνευματική μας σχέση πρέπει να τελειώσει. Να τελειώσει? Γιατί? Γιατί μου είπε ψέματα. Ψέματα? Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Νιώθω συγκλονίσει πέρας. Μάλιστα. Μου έλεγε ότι είναι ανύπαντρος. Ενώ εγώ έμαθα ότι έχει μία γυναίκα. Μόνο μία. Τι είπατε? Θέλω να πω ουδής αναμάρτητος. Μια γυναίκα έχει ο άνθρωπος. Εσείς έχετε? Απαπαπαπαπα. Δόξα σοι ο Θεός. Τι εννοείτε με αυτό? Ξέρετε, το ψέμα που μου είπε με έχει συγκλονίσει και... οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τι εννοείτε? Αποφάσισα να τον εκδικηθώ. Δηλαδή? Απόψε θα προσευχηθώ μαζί σας. Oh, my God.
Κοιτάξτε, καπιτάνια. Εσύ είσαι Ενέστη. Έλα, τι θέλεις. Πάω δει τι κάνω, ρε. Κάνω λινυχτίες, προσεύχομαι. Αδερφέ, Μανουήλ. Ένα λεπτό, αδερφή. Δεν το είπα για σένα, ρε. Αμέσως να το παρεξηγήσεις. Τι πάω δει τι κάνω, ρε. Κάνω γονικλησίες. Τι θέλει. Με ζητάει ο καπετάνιος. Ανέστη. Ανέστη. Αδερφέ, Μανουήλ. Αδερφή μου, πρέπει να φύγω γιατί έχω δουλειά τώρα. Μετά θα συνεχίσω με τις προσευχές. Κύριε Δημοκρίαρχε, πού είσαι, σας ψάχνω τόση ώρα. Τι ήθελες, Ανέστη. Σας θέλει κάποιο πρόσωπο. Όνομα δεν είπε. Σας περιμένει στον μπαράκι στη γωνία. Ευχαριστώ. Παναγία μου! Ο Ρωμαίο, Ρωμαίο! Ποιος Ρωμαίος, μωρή? Πώς βρεθήκες εδώ, γιατί δεν κατέβηκες στη Βενετία? Κατέβηκα, αλλά ξανανέβηκα. Μα θέλεις να βρω τον πελάμο από τον καπετάνιο? Δεν με νοιάζει πια καθόλου. Εσύ είσαι πιο ο Ρωμαίος μου. Τον κακό μου και τον ανάποδο μου είμαι. Πού μένεις? Στην καμπίνα 259. Αλλά θα σου έρθω στη σουίτα σου. Όχι, όχι. Εκεί προσεύχομαι με την αδερφή, με τον αδερφό, με τον καπετάνιο. Λοιπόν, θα πας να μπεις στην καμπίνα σου και θα φύγεις μέχρι να φτάσουμε στον Πειραιά. Σε 5 λεπτά περιμένω και σένα. Έχω αλλού δουλειά. Θέλεις λοιπόν να πάω να πνιγώ? Να πνιγείς. Σε φάνε τα σκυλόψαρα, ανησυχάζομαι. Δεν με λυπάσαι λοιπόν, καλέ μου. Εσύ δεν με λυπάσαι. Καθόλου. Σε 5 λεπτά, αλλιώς, πάω και τα λέω όλα στον καπετάνιο. To be or not to be. Άμλετ. Μανώλης. Σε 5 λεπτά. Γεια σου, μεγάλε. Έλα εδώ. Πού βρέθηκες εδώ, γιατί δεν κατέβηκες στη Βενετία? Τι να μου προσφέρει η Βενετία, δικέ μου, ενώ εδώ υπάρχεις εσύ. Δεν υπάρχω εγώ, χρειάζομαι σέρβις, δεν αντέχω άλλο. Χαίρετε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ποια ήταν αυτή που μιλούσες? Δεν θα σου δώσω λόγο να το πει, μιλούσα με την ξαδέρφη μου. Ωραία, σε 10 λεπτά σου έρχομαι στη σουίτα. Δεν μπορώ, έχω μια σύσκεψη. Τότε σε 10 λεπτά στην καμπίνα σου. Έχω δουλειά, δεν με παίρνει ο χρόνος. Σε 10 λεπτά, αλλιώς πάω και τα λέω όλα στον καπετάνιο. Χαίρετε. Είστε διέλη. Κύριε Αρχιποπλίαρχε. Διατάξτε, καπετάνιε. Τι γυρεύεις εδώ, γιατί άφησε την Αθανασία μόνη της? Δεν την άφησα μόνη της. Αλλά με ποιον? Με τον κύριο. Ποιο κύριο? Τον κύριο, την άφησα και προσεύχεται. Σα παρακαλώ, πήγαινε κοντά της και θα σε πάρω τηλέφωνο σε ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο, δεν προλαβαίνω, πρέπει να κάνω κύκλους. Δεν γίνεται. Βάλε αυτό μέσα, αυτό έξω, εκείνο το αυτό. Τα λεφτά κυλούν και δεν αυτό. Καταλάβατε? Όχι, ούτε εγώ, χαίρετε. Τι έπατε αυτό? Τον κούρασα πολύ, φαίνεται. Ρωμαίο, Ρωμαίο, έλα μέσα να παίξουμε τη σκηνή του έρωτα. Και της τρέλας. Κύριε Σποκλίαρχε, πώς βρεθήκατε σε αυτή την καμπίνα? Είχα σύσκεψη. Σε αυτά τα χάλια? Η σύσκεψη ήταν χάλια. Αν θα σε φτιάξω, κακομοίρη μου. Συμβαίνει τίποτα, είστε άρρωστος? Πού πάτε με το Σεντόνι? Μας ξέρεις και εσύ. Τον βλέπεις? Όχι, δεν πάει άλλο. Αύριο που θα φτάσουμε στον Πειραιά θα τον τιμωρήσω. Τι θα του κάνετε? Θα δεις.
Αδερφέ, ξύπνα. Μας πιάσανε. Χριστός Ανέστη, δεν βράξω. Ξύπνα. Ουκέ συνόδε, ουκέ συνόδε. Ποιος γιάχος να είναι. Καλημέρα. Καλάμια και παλούκια. Έξω. Έξω, μη σε σκοτώσω. Πού φωνεύσεις. Σκάσε εσύ. Σας ζητάει κάποιος εδώ απ' έξω. Ο καπετάνιος. Περάστε παρακαλώ. Γεια σου μεγάλε. Τώρα τη βάψαμε. Ποια είναι η μικρή. Αδελφή. Έχεις και αδελφή. Πρώτου βαθμού. Και τι δουλειά έχεις στο κρεβάτι σου. Κάναμε τρισάγιο. Ρε, σε ποια τα πουλάς αυτά. Ποιος. Σας ζητάνε πάλι. Δεν δέχομαι άλλον. Πλήρες. Περάστε παρακαλώ. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο. Σώτερ, σώσον ημάς. Τι είναι αυτές οι δύο Μανώλη. Η Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Ποιες είναι αυτές οι δύο Εμμανουήλ. Αιωνία η μνήμη. Ποιες είναι αυτές οι δύο Μανώλη. Κύριε Ουγγαρίδα, συγκυπιούση. Πρέπει να σου σκοτώσει. Καλά να πάθει ο απίστος. Το ευχαριστήθηκα όσο δεν φαντάζεσαι. Αυτή ήταν η τιμωρία του. Όχι, άλλη που θα ακολουθήσει. Δηλαδή. Εσύ πες του ό,τι σου είπα και θα δεις. Χέρι που πλήρα, χέρι. Θα τη σκοτώσω, θα την γάρω ζωντανή. Ποια. Αυτή την ξεκάδερφο σου την Κική, πού είναι. Α, δεν ξέρω πού είναι η Κική. Το μόνο που ξέρω ότι σας ζητάει η Βαρδίνο Χρήστου. Η ποια. Η Βαρδίνο Χρήστου. Τι είναι αυτή. Η νέα πλοιοκτήτρια. Βρισκόταν επάνω στο πλοίο και σήμερα παρουσιάστηκε. Ε, τι με θέλει. Α, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω ότι σας περιμένει τον καπετάνιο επάνω. Ω, πάω. Πού πάτε, με αυτά τα χάλια. Έχει ζήγιο, ναι. Και το πρώτο που έχω να πω σε αυτή τη Βαρδίνο που πως τη λες είναι να απορρίσει την Κική. Κυρία Τυποπλία, θα σας έλεγα. Πάτε να απορρίσει. Έφαξε τώρα. Άννα και ο κύριος Αντυποπλίαρχος. Ελάτε, ελάτε κύριε Αντυποπλίαρχε. Χαίρετε καπετάνιο. Η πλειοκτήτρια πού είναι. Αδειμονείς να την γνωρίσεις. Αδειμονώ να της μιλήσω για την Κική. Κύριε Αντυποπλίαρχε. Πού είναι, πρέπει να της μιλήσω για την Κική. Κική πρέπει να απολυθεί. Πού είναι η πλειοκτήτρια. Νύπτω τα σχήρα μου. Κύριε Αντυποπλίαρχε, να σας γνωρίσω τη Δεσποινίδα Βαρδινό Χρήστου. Δεσποινής Βαρδινό Χρήστου. Χαίρετε, κυρία Αντυποπλίαρχε. Κυρία Βαρδίνο Χρήστου, πλάκα μου κάνει. Κυρία Βαρδίνο Χρήστου. Κυρία Αντυποπλίαρχε, θέλετε να μου απολύσετε γιατί θέλω να επιβάλλω την τάξη στο πλοίο. Όχι, εγώ το κατέχω μου κάνει. Λοιπόν, τώρα σας απολύω εγώ. Εκτός αν... Έρχεται στην καμπίνα μου να συζητήσουμε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Αμάν, έρχονται κι άλλες. Να το!